Την εκπομπή χορηγεί η Sabianco Properties. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή χωρίς VAR και σήμερα μαζί σας. Διανύουμε μια εβδομάδα σίγουρα διαφορετική από τις προηγούμενες. Χωρίς την αναμονή για αγωνιστική δράση. Χωρίς αγωνιστική δράση μεσοβδόμαδα όπως συνηθίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες με την παρουσία των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για πολλούς είναι μια περίοδος ανασύνταξης, για κάποιους άλλους είναι μια περίοδος για ευκαιρία ξεκούρασης, για απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε πώς προκύπτει το σκηνικό σε αυτή τη δεδομένη περίοδο και στιγμή σήμερα χωρίς VAR για την ομάδα της ΑΕΛ. Και θα το δούμε έχοντας, θεωρώ, μαζί μας τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας βοηθήσει να σκιαγραφίσουμε την μέχρι τώρα εικόνα της ΑΕΛ, να δούμε τι αναμένουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε τον προπονητή της ΑΕΛ, τον κύριο Ντούσαν Κέρκες. Καλησπέρα σας, κύριε Κέρκες. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε μια περίοδο που οι προπονήσεις μεν συνεχίζονται κανονικά, έτσι. Αλλάζουν κάπως οι ρυθμοί, αλλάζουν κάπως ο τρόπος ίσως των προπονήσεων, γιατί δεν έχουμε άμεσα αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά συνεχίζεται κανονικά τη δουλειά. Ναι, συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά. Αλλάξουν λίγο για λόγο. Έχουμε κάποιους παίκτες που παίζουν στις εθνικές ομάδες και στην Κύπρο και άλλες χώρες. Έχουμε παραπάνω νεαρούς παίκτες να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση και βλέπουμε άλλους παίκτες που έχουν κάποια πρόβλημα να βοηθήσουμε να κάνουν κάτι διαφορετικό, να έρθουν πιο γρήγορα μαζί μας. Για την ΑΕΛ, τι ισχύει περισσότερο αυτές τις μέρες? Είναι μια περίοδος για ξεκούραση, είναι μια περίοδος για ανασύνταξη δυνάμεων, είναι ο απολογισμός, ο εντοπισμός, αν θέλετε, κάποιων προβλημάτων που προέκυψαν προκειμένου να δουλέψετε για να τα διορθώσετε στη συνέχεια? Σίγουρα αυτή η χρόνια είναι λίγο διαφορετική από όλες. Για λόγο είχαμε απόσταση πόσες μήνες χωρίς μπάλα, για λόγο ξέρουμε όλη η κορώνα. Και δεν μπορούμε για όλους παίκτες να κάνουμε το ίδιο. Προσπαθούμε, θέλουν κάποιες παίκτες και λίγο κάποιες μέρες παραπάνω off, παραπάνω recovery. Έχουμε και κάποιοι παίκτες που έχουν πρόβλημα που πρέπει να βοηθήσουμε να έρθουν πιο γρήγορα να είναι έτοιμοι. Εντάξει, εμείς αυτό το περίοδο ήρθαμε από ένα παιχνίδι που ακόμα έχουμε στο μυαλό που πρέπει να βελτιώνουμε πολλά, να γίνει να παίζουμε καλά και να χάσουμε. Είναι το δεύτερο ντερπί. Ναι, δεύτερο. Και με την ΑΕΚ ήταν και η δική σας δήλωση, αλλά ήταν και η δική εκτίμηση ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού η ΑΕΛ μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο σίγουρα, τουλάχιστον να μην χάσει. Ναι, σίγουρα. Είναι καλό αν άλλοι άνθρωποι μιλούν αυτά πράγματα, αλλά δεν μου αρέσει αυτό να συνεχίζουμε και να παίζουμε καλά χωρίς αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρα αν παίζεις καλά έχεις παραπάνω chance να κερδίσεις, αν κάνεις παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό είναι κάτι καλό, αλλά έχει κάποια πράγματα που πρέπει να δουλεύουμε για να έχουμε εύκολα γκολ αντίο μας. Είναι πάντως θέμα συζήτησης το ότι δεν κέρδισε ακόμα η ΑΕΛ ντέρπι. Δώσατε 3 μέχρι στιγμής, τα χάσατε, αλλά προσωπική εκτίμηση ότι δεν ήταν και τα 3 η ίδια η εικόνα και όπως είπα και πριν μπορούσατε να πάρετε και κάτι περισσότερο. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι αλήθεια, δεν κερδίσαμε ντέρπι και αν θέλω να λέω αλήθεια, έχει 3 χρόνια δεν κερδίσουμε εύκολα ντέρμπι, αν θέλουμε να λέμε αλήθεια. Είναι θέμα που μπορούμε να μιλούμε ώρες και ώρες. Αλλά εμείς πρέπει να δουλεύουμε να είμαστε πιο έτοιμοι με αυτές τις ομάδες. Που είναι αυτή τη στιγμή μπορούμε να λέμε είναι πιο έτοιμες, αν θέλουμε να λέμε. Όχι πιο έτοιμες αυτή τη στιγμή, πιο γεμάτες. Αλλά εμείς θέλουμε να έρθουμε αυτό το επίπεδο. Να παίζουμε όπως παράδειγμα Ομόνια,
να πάμε για πρωτάθλημα, να παίζουμε Ευρώπη και μόνο δουλειά, δεν έχει κάτι άλλο. Εντοπίσατε κάπου το πρόβλημα, ας το πούμε, γιατί ενώ είχατε καλή αγωνιστική παρουσία σε μεγάλα χρονικά διαστήματα των αγώνων αυτών, τον Ντέρπι, δεν μπορέσατε να κερδίσετε? Είναι και νομίζω ψυχολογικό κομμάτι όταν παίζεις ένα ντέρμπι και κάνεις... Ήταν πάντως και τα τρία μακριά από τη Λεμεσό. Ναι. Κάνεις κάποιες ευκαιρίες, δεν σκοράρεις και μετά αν σου άλλη ομάδα σκοράρει, είναι και ψυχολογικό θέμα που πρέπει να δουλεύουμε. Ναι, κάθε παίκτης όταν παίζει ντέρμπι θέλει να δώσει παραπάνω. Εγώ νομίζω είναι ψυχολογικό θέμα που πρέπει να δουλεύουμε, να δεν μας πειράζει αν δεν σκοράρουμε. Μπορούμε να είναι 0-0, να είναι 0 πίσω και είμαστε εντάξει. Κάποιες φορές και ένα βαθμός είναι οκ. Okay. Πολλοί σας είχαν ασκήσει κριτική στο παρελθόν ότι είστε ένας προπονητής που περισσότερο, ειδικά σε τέτοια παιχνίδια, προσπαθούσατε να μην χάσετε παρά να κερδίσετε. Αλλά η τελευταία ειδικά προσπάθεια κόντρα στην Ομόνοια σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού η ΑΕΛ βγήκε μπροστά, έπαιξε κοιτώντας περισσότερο την επίθεσή της παρά το αμυντικό της κομμάτι, δείχνοντας ότι μπορεί να παίξει και πιο επιθετικά από άλλα παιχνίδια ίσως στο παρελθόν. Θέλω να σας λέω κάτι. Όταν ξεκίνησα προπονητική καριέρα μου, αλλά στην πρώτη ομάδα, ήταν παραπάνω στο μυαλό μου αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω που ζω, ξέρω που δουλεύω. Αν δεν έχεις αποτέλεσμα, δεν έχεις chance να μείνεις παραπάνω. Και ήταν για μένα πρώτο target να πάρουμε αποτέλεσμα από πρώτη χρόνια μου. Εντάξει, τώρα εξαρτάται και από παίκτες. Φέραμε κάποιους παίκτες στο κέντρο που μπορούν να κάνουν παιχνίδια, που μπορούν να κάνουν ευκαιρίες. Και είμαι ένας προπονητής που μπορώ να κάνω adapt, δεν ξέρω αν ελληνικά πώς λέεις, να αλλάξω πράγματα. Δεν είμαι, κάνω μόνο αυτό και τέλειωσε. Μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα και... Ένα λόγος βλέπω... του αντιπάλου εννοείται, ναι, της τακτικής που θέλετε να ακολουθήσετε. Και από παίκτες μου εξαρτάται. Τώρα με αυτούς παίκτες που έχουμε στο κέντρο, είναι πιο εύκολο να κάνεις παιχνίδι και να κάνεις ευκαιρίες. Θεωρείτε ότι η φετινή ΑΕΛ όπως... όπως στήθηκε, όπως συντηρώθηκε το ρόστερ, έχει κάνει βήμα παραπάνω σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορείτε να κάνετε αυτή την εναλλαγή, την επιλογή αγωνιστικής φιλοσοφίας, τακτικής και όλα τα συναφή? Ναι, είναι πιο γεμάτο ρόστερ και έκαναμε καλοκαίρι ένα πλάνο για 3 χρόνια που ξανά θέλουμε να έχουμε τρόφι. Δεν σημαίνει αυτό δεν θέλουμε από πρώτη χρόνια, αλλά ξέρουμε είναι δύσκολο. Γι' αυτό λόγο φέραμε κάποιους παίκτες. Όπως βλέπω, νομίζω μέχρι τώρα παίζουν όλοι καλά και αποδείχαμε με το transfers. Εντάξει, ξέραμε κάποιοι παίκτες θέλουν παραπάνω, κάποιοι παλιοί παίκτες που είχαν κάποια πρόβλημα θέλουν παραπάνω και μέρες και μήνες και βοήθεια να μας βοηθήσουν και αυτοί. Αναλόγως και με το από πού ήρθαν κάποιοι παίκτες, το στοιχείο που δώσατε πριν, που είναι βέβαια για όλες τις ομάδες πρωτόγνωρο, της μεγάλης αποχής μέχρι να ξαναρχίσουν, να ξαναρχίσουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, πότε θεωρείτε χρονικά ότι θα είμαστε εμείς οι τρίτοι σε θέση να δούμε την ΑΕΛ στο επίπεδο το maximum που εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να φτάσει σε απόδοση? Εγώ νομίζω μετά ένα μήνα να είναι όπως πρέπει. Εγώ περιμένω μετά ένα μήνα να είμαστε όπως πρέπει. Όπως περιμένω εγώ. Ναι. Αυτό το θέμα με την ιδιαιτερότητα, τη διαφορά της φετινής αγωνιστικής περίοδου μετά την αποχή, τη διακοπή λόγω της πανδημίας, το γεγονός ότι ήρθαν παίκτες και από χώρες που μπορεί να σταμάτησαν περίπου το ίδιο χρονικό σημείο μαζί μας ή συνέχισαν για κάποια παιχνίδια. Το λέγαμε από το καλοκαίρι ότι θα επηρεάσει. Όντως το έχετε διαπιστώσει και σε ποιο βαθμό περιμένατε τα πράγματα να είναι χειρότερα? Περιμένετε ότι θα είχαμε σε λιγότερο βαθμό επηρεαστεί, αλλά όντως είμαστε επηρεασμένοι ως ομάδες, ως αθλητές, ποδοσφαιριστές, πολύ περισσότερο από όσο αναμέναμε? Γιατί είναι μια κατάσταση που για πρώτη φορά όλοι την αντιμετωπίζουν.
Εντάξει, για όλους μας είναι πρώτη φορά και όπως να λέεις περιμένα αυτό, περιμένα αυτό, δεν είσαι σίγουρος. Είναι, mm-hmm. είναι αλήθεια. Δεν ξέρεις, κάθε παίκτης έχει διαφορετική σώμα. Είναι, κάποιοι είναι πιο μεγάλοι, κάποιοι πιο μικροί. Δεν ξέρεις, αλήθεια, δεν μπορώ να σου λέω περιμένα αυτό. Αλήθεια, δεν ήξερα. Περιμένα και εγώ να βλέπω πώς να πάει πράγματα. Και εγώ μόνο θέλω να έχουμε όλη υγεία και μια χαρά μετά. Αυτό το θέμα με την πανδημία, με τα πρωτόκολλα, με τους περιορισμούς, πόσο δυσκολεύει τη δουλειά ενός προπονητή? Δυσκολεύει. Είχαμε κάποια κρούσματα αναγκαστικά, κάποια πράγματα τα βλέπετε και πιο, ίσως, πιο προσεκτικά. Δεν ξέρω αν διαπιστώνεις ανάμεσα στους παίχτες να υπάρχει ένα πρόβλημα, μια φοβία που μπορεί να τους επηρεάζει σε κάποια θέματα. Δυσκολεύει και για σας και για μας, για όλους μας. Αυτό τι έγινε με το Σαλαμίνα και Άχνα και στην Ομόνοια σε μικρότερο βαθμό. Ναι. Είναι, έδωσε μας μια φοβία που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όταν πάει στο γήπεδο δεν μπορείς να χαιρετάς, να δώσεις χέρι. Είναι λίγο... Και στις προπονήσεις, τα αποδυτήρια έχουν προσέχουμε, πολλά προσέχουμε, για το όλοι προσέχουμε. Αλλά εμείς όλοι ξέρουμε ποδόσφαιρο είναι ομαδική άθλημα και αν θέλεις να κάνεις κάτι πρέπει να είναι όλοι μαζί. Δεν μπορείς να 10 παίκτες στο μια αποδυτήρια, άλλοι 10 άλλοι αποδυτήρια. Είναι πολύ δύσκολο. Πέρασε από το μυαλό σου ότι θα πρέπει να έχεις πλάνο να αντιμετωπίσεις ίσως ξαφνικά μια μέρα ενώ θα ξέρεις ότι το ιατρικό δελτίο έχεις έναν ή δύο ή κανέναν τραυματίες, ότι ξαφνικά μπορεί να πρέπει να ετοιμάσεις ένα πλάνο και μια αποστολή με το U19. Βρέθηκα, με U19 μπορεί να μην είναι από όλους, αλλά με αρκετές σημαντικές απουσίες. Σίγουρα, όταν έβλεπα Άχνα και Σαλαμίνα, σίγουρα έχω στο μυαλό και σίγουρα βάλουμε plan B και στην προπόνηση φέρουμε παίκτες από U19 να μπορεί να είναι έτοιμοι, πρέπει να είναι έτοιμοι. Αν δεν θέλουμε να γίνει αυτό, θέλουμε να έρθουν να παίζουν για λόγο να δώσουμε chance, όχι να βάλουμε να παίζουν για λόγο πανδημία. Ξεκινώντας το καλοκαίρι, κύριε Κέρκες, μαζί με τους συνεργάτες σας, τον σχεδιασμό της ομάδας, το πλάνο των μεταγραφών, ποιος ήταν ο στόχος που θέσατε για τη φετινή ΑΕΛ, για το πρωτάθλημα και το κύπελλο? Εντάξει, όταν μίλησα με τον πρόεδρος και ήταν Θεόδωρος εκεί, πολύ σημαντικό να έχουμε ένα budget με το όλα αυτά που συμβαίνει, δύσκολα πράγματα, να μπορούμε να πληρώσουμε, να μπορεί πρόεδρος να πληρώσει και παίκτες και εμάς και όλους. Όχι, είναι εύκολο να λες βάλουμε λεφτά, να βάλουμε budget πάνω και δεν πληρώσουμε. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα και με αυτές τις συνθήκες βάλαμε πλάνο 3 χρόνια ΑΕΛ να πάρει κάτι και να είναι κοντά και τώρα και στον χρόνο να είναι κοντά στην Ευρώπη. Και αν είσαι κοντά εκεί δεν ξέρεις, όπως πρώτη χρόνια όταν ήμουν εγώ προπονητής ήταν το ίδιο πλάνο, να παίζουμε, να είμαστε κοντά και στο τέλος είμαστε κυπελούχοι και βγαίνουμε Ευρώπη. Πλάνο τριετίας για έναν τίτλο. Ναι. Όπως, εννοείται πρωτάθλημα. Γιατί το κύπελλο είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι. Να το διεκδικήσεις, αν μη τι άλλο, σε ένα πλάνο τριετίας το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό είναι πλάνο. Μαζί μου, χωρίς εμένα, δεν πειράζει αυτό. Αλλά πρόεδρος έχει αυτό πλάνο. Το budget φέτος, στο ξεκίνημα αυτού του πλάνου τριετίας, είναι όμως στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια ή είναι και πιο κάτω, μειωμένο? Εντάξει, λίγο πιο κάτω, δεν ξέρω ακριβώς πώς, αλλά είναι κάτι εκεί πιο λίγο κάτω, αλλά πρόεδρος προσπαθεί να κάνει budget που μπορεί να πληρώσει, να έχει και παίκτες και όλα άτομα που δουλεύουν ευχαριστημένοι και να κάνουμε ένα οικογενειακό κλίμα που μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Με αυτό το πλάνο όμως, γνωρίζοντας ίσως όχι αριθμούς, αλλά βλέπετε τα δεδομένα άλλων ομάδων που επίσης έχουν στους στόχους τη διεκδίκηση του τίτλου. Πόσο θεωρείτε ότι μειονεκτεί η ΑΕΛ, εάν το θεωρείτε, πόσο δύσκολο είναι, αν θέλετε, με αυτό το budget, σαφώς πιο κάτω από άλλες ομάδες
που ήδη διεκδικούν τον τίτλο, ήδη έχουν κατακτήσει τίτλους τα προηγούμενα χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος? Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο. Μόνο στην Κύπρο και στην Ευρώπη βλέπετε κάποιες ομάδες που τώρα έχουν λεφτά και κάνουν πράγματα παραπάνω από χρόνια. Εμείς με τον τρόπο που δουλεύουμε, εγώ είμαι τρίτη χρόνια εκεί και παραπάνω άτομα είναι εκεί και πρέπει να προσέχεις με το παίκτες, με το transfers. Αν φέρεις 10, πρέπει 8-9 να παίζουν καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω και ο πρόεδρος έχει εμπιστοσύνη για μένα και όλους τους συνεργάτες μου που είμαστε χρόνια εκεί. Γι' αυτό λόγο έβαλε αυτό το πλάνο. Για λόγο νομίζει κάνουμε καλή δουλειά. Ναι. Ήταν όντως πολύ πιο δύσκολη η φετινή μεταγραφική περίοδος με όλα αυτά που συζητήσαμε και πριν. Το ότι οι παίχτες κάποιοι έπαιζαν, κάποιοι περίμεναν. Το πότε τέλειωσε στην Κύπρο η μεταγραφική περίοδος. Το πόσο δύσκολο ήταν να βρεις παίχτες που μπορεί να είχαν ακόμη υποχρεώσεις ή να συνέχιζαν τις υποχρεώσεις τους και δεν είχαν ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον τους στις ομάδες που ήταν. Ναι, ήταν διαφορετική. Και όπως εγώ έβλεπα, έχει και κάποιοι παίκτες στην Ευρώπη δεν καταλαβαίναν πόσο δύσκολο μπορούν να μείνουν χωρίς ομάδες. Ζήτησαν πολλά λεφτά, όπως δεν έγινε τίποτε με το COVID. Και στο τέλος, παράδειγμα, είχαμε κάποιους παίκτες που ήθελαμε να φέρουμε και μετά ήθελα πολλά λεφτά. Μετά ένα μήνα έχουμε μήνυμα, θέλουμε να έρθουμε. Δεν έχουν ομάδες. Ήταν λίγο διαφορετική transfer period για όλους μας. Είσαι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές που έγιναν, από το τι έχουν δείξει μέχρι τώρα, αν θέλεις, το δείγμα των πρώτων επίσημων παιχνιδιών της φετινής περίοδου? Ναι, είμαι για λόγο. Εγώ, όπως εσύ ζήσεις εδώ στην Κύπρο, που αυτό καλοκαίρι ήταν πολύ ζέστη. Δεν είναι εύκολο για ένας παίκτης που να έρθει από άλλη χώρα να κάνει προετοιμασία και πολύ πολύ δύσκολο ήταν και εγώ είμαι ευχαριστημένος και περιμένω καλύτερα πράγματα. Άρα, εντάξει, μπορεί να τρέχω λίγο τώρα γιατί είναι αρχές Οκτωβρίου. Εάν κάποιος, αναλύοντας τα δεδομένα τώρα της ΑΕΛ με βάση το τι οι παίκτες έχουν έρθει το καλοκαίρι, έχετε ήδη στο μυαλό σας ή θέλετε ακόμη χρόνο για να δείτε εάν το Γενάρη, δηλαδή στην επόμενη ευκαιρία μεταγραφικής περίοδου, χρειάζεστε κάτι να διορθώσετε? Σίγουρα για κάποιους παίκτες να περιμένουμε παραπάνω. Για πιστεύουμε και περιμένουμε παραπάνω να μας βοηθήσουν. Έχω εγώ στο μυαλό κάτι για κάποια θέση που σίγουρα θέλουμε βοήθεια, αλλά γι' αυτό λόγο περιμένω ακόμα λίγο για κάποιους παίκτες που πιστεύω εγώ και όλοι πιστεύουν μπορούν να μας βοηθήσουν να παίζουν καλά. Όχι από αυτούς που ήρθαν τώρα, από παλιούς που είχαν κάποια πρόβλημα και έμειναν παραπάνω μήνες χωρίς, όχι για COVID, για πρόβλημα τραυματισμό. Ναι, και περιμένουμε από αυτούς τώρα να δείξει αν να παίζουν ξανά καλά. Διανύουμε μια χρονιά που γίνεται πολύς λόγος για τους νεαρούς. Με αφορμή και την χρησιμοποίηση αρκετών νεαρών από την Ομόνοια σε παιχνίδια σημαντικά, ειδικά στην Ευρώπη. Γενικότερα με την παρουσία κάποιων νεαρών σε κάποιες ομάδες, ίσως και λόγω των οικονομικών δυσκολιών να μην έγιναν όσες μεταγραφές γίνονταν προηγούμενα χρόνια. Στην ΑΕΛ έχετε δουλέψει και στα πιο κάτω τμήματα, πιο κάτω ομάδες από την Αντρική. Βλέπετε να υπάρχει φουρνιά ποδοσφαιριστών, 2, 3, 4 που μπορεί να τους δούμε σύντομα και να είναι μια παρουσία, μια φουρνιά που λέμε παιχτών που να μπορέσουν να σταθούν στην πρώτη ομάδα και να αποτελέσουν για τα επόμενα χρόνια βασικές επιλογές. Όχι απλά γιατί δεν θα μπορέσει η ομάδα ίσως λόγω οικονομικού να φέρει άλλους παίχτες. Απλά γιατί θα είναι όντως καλοί και θα το αξίζουν να πάρουν θέση στο ρόστερ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν κάποιος παίχτης βάλεις να αξίζει να παίζει. Όπως βλέπω κάτι στην Κύπρο τώρα, τελευταίες μήνες, τελευταίες μέρες, έγινε κάτι, όλοι είναι με κάποιο λόγο καλό να βάλουμε νεαρούς και πρέπει να έχουν ευκαιρία, αλλά δεν πρέπει τώρα να έχουν όλοι πίεση για λόγω Ομόνοια έχει 3 παιδιά παραπάνω, αλλά 3 που παίζουν τώρα.
και όλοι θέλουν να βάλουν. Εντάξει, έχουν δικό του πλάνο, μπράβο του. Και εμείς θέλουμε να βάλουμε και περιμένουμε κάποιους παίκτες. Και απέδειξαν αυτοί οι τρεις στην Ομονία, ναι, ότι ναι, αξίζουν να παίζουν και όχι κάποιος άλλος ξένος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να είναι καλοί οι Κύπροι, όχι απλά να είναι Κύπροι νεαροί. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Δεν να βοηθήσουμε κανένα ούτε εθνική, αν βάλουμε κάποιος να παίζει μικρός, νεαρός, μόνο δεν να πληρώσουμε. Για ξένους, για μεταγραφές. Ναι. Πρέπει να βοηθήσουμε να είναι έτοιμοι όταν έχουν ευκαιρία να αξίζουν και να παίζουν, να μείνουν στην ομάδα. Αλλά ξέρετε, με τον μικρούς, μια μέρα κάτω, μια μέρα πάνω, είναι όπως εγώ βλέπω, είμαι 12 χρόνια, 13 χρόνια εδώ, άλλαξε επίπεδο, άλλαξε πολύ διαφορετικό. Νομίζω ξένοι και αυτά που βλέπουμε τελευταία χρόνια ομάδες κάνουν στην Ευρώπη, άλλαξε και στο mentality εδώ στην Κύπρο και πολλοί νεαροί άλλαξαν τρόπο που σκέφτουν για ποδόσφαιρο. Και που δουλεύουν. Δεν είναι δεύτερο και τρίτο ποδόσφαιρο. Τώρα ήρθε ποδόσφαιρο πρώτο. Γι' αυτό λόγο έχουμε τώρα πολλούς νεαρούς. Και εγώ όταν μίλησα στην χώρα μου λέω, εγώ πιστεύω μετά κάποια χρόνια Κύπρο να πάει Euro και World Cup. Θα τα δούμε και στη συνέχεια αυτά, όταν θα φύγουμε από τα καθαρά μόνο για την ΑΕΛ. Έχει όμως η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή, βλέπεις να είναι κοντά στο να δούμε νεαρούς, καλούς, ποιοτικούς στην ΑΕΛ που θα μπουν στην πρώτη ομάδα και θα μπορέσουν να είναι επιλογές βασικές και πρωταγωνιστές? Έχουμε τώρα, αν θέλετε να σας λέω όνομα μπορώ, αλλά έχουμε 2-3 που είναι καλοί και σίγουρα να έχουν chance αυτή η σεζόν να παίζουν. Άρα περιμένουμε σε αυτή τη σεζόν, ναι, να δούμε σταδιακά και την ανέλυξη κάποιων νεαρών. Το budget είναι σαφώς το ένα ή το πιο βασικό, το για να προσπαθήσει κάποιος να φτιάξει μια ομάδα που θέλει να φτάσει στην κατάκτηση τίτλου. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΛ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύετε, είναι το θέμα του γηπέδου γενικότερο στη Λεμεσό, πόσο ευχαριστημένο σας αφήνει ή πόσα προβλήματα σας δημιουργεί στο να κάνετε ως ομάδα αυτό το επόμενο βήμα, να διεκδικήσετε σε αυτό το πλάνο έναν τίτλο? Σίγουρα θέλουμε καλύτερα πράγματα. Σίγουρα κάθε προπονητής θέλει καλύτερα πράγματα. Αλλά όπως βλέπω, μέχρι να τελειώνει η Limassol Arena, όταν τελειώνει να είναι καλύτερα πράγματα για όλες τις ομάδες, λέμε σω. Παραπάνω για μας να έχουμε καλύτερα πράγματα, είναι πιο εύκολο και για πρόεδρος και για προπονητής, για όλους να είμαστε καλύτεροι και εμείς. Με τους συνεργάτες σας φαντάζομαι ότι έχετε τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού αυτό που έχετε ζητήσει και υπάρχει μια τουλάχιστον συνεργασία και μια δυνατότητα να δουλέψετε κάτω από τις όποιες συνθήκες, τις άλλες που δεν εξαρτώνται από εσάς, με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, σίγουρα. Εγώ είμαι άνθρωπος που ήρθα από μια χώρα που είχαμε για πολλά χρόνια πόλεμο και πάντα θέλω καλύτερα πράγματα, πάντα θέλω perfect, αλλά μπορώ να δουλεύω, δεν έχω πρόβλημα. Και όταν ήμουν παίκτης, πάντα ήμουν μουρμούρης που θέλω καλύτερα πράγματα, αλλά ό,τι μου δεις. Προσαρμόζεσαι και με τα πιο λίγα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε έτσι ένα σχετικό βίντεο. Η κάμερα της CableNet, ο συνάδελφος συνεργάτης μας ο Ανδρέας Σταύρου, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΛ. Θα δούμε πλάνα, αλλά κυρίως θα ακούσουμε και δηλώσεις, εκτιμήσεις, απόψεις των στενών συνεργατών του Ντούσαν Γκέρκες στην ΑΕΛ. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο και να επιστρέψουμε. Πέρασε από την ομάδα ένα διάστημα και ως τεχνικός διευθυντής. Εγώ τότε ήμουνα στο γραφείο τύπου, είχαμε ξανά άριστη συνεργασία. Μετά στις ακαδημίες, όπως είπες και εσύ, πήγε στην κάτω των 19, πήρε και το πρωτάθλημα, έδειξε την αξία του, πρέπει να πούμε από τότε. Και σε κάποια φάση, όταν είχαμε κάποια προβλήματα πριν από μια τριετία, ο πρόεδρος Ανδρέας Σοφοκλέους πήρε την απόφαση να του δώσει την ευκαιρία και θεωρώ ότι ο κύριος Σοφοκλέους τελικά δικαιώθηκε. Γιατί ο Ντούσαν ανέλαβε κάτω από δύσκολες συνθήκες και σε συνεργασία πάντα με τον πρόεδρο
και με ολόκληρο το staff, κατάφερε αρκετά πράγματα. Πήρε το κύπελλο, έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη και υπάρχει και συνέχεια, είναι φετινή χρονιά. Εντάξει, για την περσινή δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, γιατί είχε διακοπή εξαιτίας του κορονοϊού. Όμως θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την σφραγίδα του στην ιστορία της ΑΕΛ, τόσο σαν ποδοσφαιριστής, όσο και σαν προπονητής. Και εύχομαι να είναι για αρκετά χρόνια στην ομάδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξελίσσεται. Γνωριζόμαστε από πολύ παλιά με τον Ντούσαν, από τις ξεκίνησε η συνεργασία μας μέσω των Ακαδημιών της ΑΕΛ. Την χρονιά που ήταν στο U21 ήμουν εγώ υπεύθυνος της Ακαδημίας. Μετά έφυγε για ένα χρονικό διάστημα, μετά ήρθε ξανά πίσω στους U19 όταν ήμουν πάλι εγώ εκεί στις Ακαδημίες. Ήταν η σεζόν 17-18 όταν τα δεύτερα πήραν το πρωτάθλημα και προκριθήκαν στους ομίλους του UEFA Youth League. Ήταν Under 19, UEFA Youth League, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΕΛ. Πώς θα χαρακτήριζες τον Ντούσαν Κέρκες μέσα από τη δουλειά του, ποια είναι τα θετικά του και τα αρνητικά του, τα οποία βάζει σε όποια ομάδα και αν είναι προπονητής, είτε αυτή λέγεται U19, U21 ή η αντρική ομάδα της ΑΕΛ. Τα θετικά είναι πάρα πολύ εργατικός άνθρωπος, είναι πολύ απαιτητικός. Τα στοιχεία που νομίζω τα βλέπουν όλοι όταν, και από την Ακαδημία αλλά και στην πρώτη ομάδα, είναι το πάθος και η ενέργεια που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές για 90 λεπτά να προσπαθούν να κερδίσουν τον αγώνα με οποιοδήποτε αντίπαλο και αν πέσουν. Με τον Ντούσαν συνυπήρξατε και ως παίχτες αλλά πλέον και ως συνεργάτες στην ομάδα της ΑΕΛ. Ως παίχτες αρχικά θέλω να μου κάνεις το σχόλιο σου, τι ήταν αυτό που έκανε τον Ντούσαν Κέρκες στο να αποδίδει τόσο καλά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και να τον κάνει αγαπητό στη συνέχεια στον κόσμο της ΑΕΛ? Μπορώ να πω ότι είναι το ίδιο στοιχείο που έχει και σαν προπονητής. Έχει το στοιχείο του ηγέτη, παθιάζεται με αυτό που κάνει, ζει για το ποδοσφαιρό, και αυτό έβγαινε και στο γήπεδο σαν ποδοσφαιριστής και το βγάζει και σαν προπονητής, το μεταφέρει και στους παίχτες. Όταν ήταν ποδοσφαιριστής, πριν έρθει η ώρα να σταματήσει και να κρεμάσει τα παπούτσια του, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του να αναλάβει ως προπονητής κάποια στιγμή και στην αντρική ομάδα της ΑΕΛ? Υπήρξαμε συμπαίχτες στον Άρη και ο τότε προπονητής μας, ο Κάνεν, του είχε πει ότι εσύ θα γίνεις μια μέρα πολύ επιτυχημένος προπονητής. Δηλαδή, ένας άλλος προπονητής διέκρινε αυτό το πράγμα στον Ντούσαν και του το είπε, και νομίζω άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Όταν σου δίνεται ευκαιρία να συνεργαστείς με έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμάς, τον γνωρίζεις χρόνια, και να είσαι στο team μιας τόσο μεγάλης ομάδας, νομίζω ήταν εύκολη απόφαση. Από όταν ξεκίνησε η συνεργασία σας στην ΑΕΛ μέχρι και σήμερα, 2020, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και πόσο είδες εσύ τον Ντούσαν Κέρκες να βελτιώνεται όσον αφορά το θέμα της προπονητικής? Είναι από τους πιο ολοκληρωμένους προπονητές, είναι πάρα πολύ διαβασμένος, έχει κρατήσει πάρα πολλά στοιχεία από την ποδοσφαιρική του καριέρα και επειδή είναι σχετικά νεαρός και έπαιζε μέχρι πριν λίγα χρόνια, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί καταλαβαίνει ακριβώς πώς σκέφτονται σήμερα οι ποδοσφαιριστές. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό μια περίεργη χρονιά μετά και τα περσινά συμβάντα με λόγω του κορονοϊού. Όπως είπες και εσύ, η ομάδα έχει πάντα ψηλούς στόχους. Είναι μεγάλη ομάδα και είναι αναγκασμένη να έχει ψηλούς στόχους. Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, είμαστε στην έκτη αγωνιστική. Θεωρώ ότι η ομάδα δεν πήρε αυτό που της άξιζε. Όμως είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν ακόμα 30 παιχνίδια και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο και είμαστε και λίγο πιο ουσιαστικοί στα παιχνίδια, ίσως να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Ναι, συνήθως ναι. Προπονητές που προέρχονται και από άλλες χώρες, έστω με μεγάλη παρουσία, ενώ με πολλά χρόνια όπως εσείς στην Κύπρο, επιλέγουν και κάποιον τουλάχιστον από τους συνεργάτες τους να είναι κάποιος που γνώριζαν ή από τη χώρα που έπαιξαν ή από τη χώρα που προέρχονται. Εσύ δουλεύεις μόνο με Κύπριους. Ναι, αυτούς άνθρωπους ξέρω πολλή χρόνια από ακαδημία και ήμουν σίγουρος
αν μια μέρα είχα ευκαιρία να μου προπονήσει στην ΑΕΛ, να πάρουν μαζί μου. Και τους έχεις ευχαριστήσει και δημόσια πρόσφατα για τη δουλειά μετά από παιχνίδι. Ναι, νομίζω πρώτη φορά. Ναι, όχι νομίζω, σίγουρα πρώτη φορά για αυτά τα 3 χρόνια. Εντάξει, ήρθε μου αυτό να λέω. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σεβασμό από εμένα. Είναι συνεργάτες μου. Πρέπει κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν. Πώς το λέεις. Αναγνώριση. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, μένουμε μέχρι εδώ για την ώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας επιστρέφοντας με τον Ντούσαν Κέρκες. Θα ανοίξουμε και πιο γενικότερα το κεφάλαιο κυπριακό ποδόσφαιρο, κυπριακό πρωτάθλημα και εθνική ομάδα. Όλα αυτά σε λίγο, επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Πέψη και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Παρουσιάζει οικόπεδο προσπόληση στην περιοχή του Γάσιμπι 159.000 ευρώ με ποιότητα, εμπιστοσύνη και εγγυημένους τίτλους ιδιοκτησίας σε συνεργασία με τη Sabianco Properties. Εκπομπή χωρίς VAR, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Αποψινός μας καλεσμένος ο προπονητής της ΑΕΛ Ντούσαν Κέρκες. Αναλύσαμε στο πρώτο μέρος της αποψινής εκπομπής κυρίως τα θέματα της φετινής ΑΕΛ, της μέχρι τώρα αγωνιστικής της παρουσίας, το τι αναμένει ο τεχνικός της ομάδας για την συνέχεια. Είναι για σας κύριε Κέρκες ο τρίτος χρόνος στην πρώτη ομάδα της ΑΕΛ. Δεν είναι και η πιο εύκολη ομάδα η ΑΕΛ για έναν προπονητή. Μπορεί να έχει μείνει μακριά πέραν την κατάκτηση του τίτλου από πορείες διεκδίκησης τίτλων, αλλά απέτηση υπάρχει και από τον κόσμο κυρίως και πίεση μπαίνει. Υπήρξαν δύσκολες στιγμές αυτά τα 3 χρόνια μέχρι τώρα που θεωρήσατε ότι ίσως να είχε φτάσει και το τέλος της συνεργασίας σας? Σίγουρα για αυτά 3 χρόνια ήταν κάποιες στιγμές που εγώ νομίζω να φύγω από ομάδα. Αλλά όπως βλέπω, πρόεδρος είχε εμπιστοσύνη και δεν άκουσε. Ξέρετε, κόσμο παντού θέλει πάντα παραπάνω, θέλει πάντα να κερδίσει και καταλαβαίνω, έχει μεγάλη πίεση στην ΑΕΛ. Έχει πολύ κόσμο. Μπορεί τελευταίο καιρό δεν βλέπουμε στα παιχνίδια, αυτό μας λείπει αλήθεια, είναι μεγάλη βοήθεια. Αλλά έχει πίεση, αν δουλεύεις, αν παίζεις, αν δουλεύεις, αν είσαι προπονητής, πρέπει πάντα να βλέπεις ψηλούς στόχους. Δεν πειράζει αν είναι budget πιο κάτω από άλλες ομάδες. Αυτά είναι. Και είχαμε κάποιες συζητήσεις, αλλά ο πρόεδρος μου έδωσε εμπιστοσύνη και τι μπορώ να λέω, μόνο ένα ευχαριστώ, να προσπαθώ να κάνω και πρόεδρος και κόσμο περήφανος, να κάνουμε κάποια καλά πράγματα. Η παρουσία του κυρίου Σοφοκλήρου γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο στην ΑΕΛ, πολλές φορές έχει συζητηθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι και το πιο εύκολο να συνεργαστείς, να συμφωνήσεις, να επικρατήσει αν θέλεις η άποψή σου όταν προκύψει διαφωνία. Στη μεταξύ σας συνεργασία είναι εύκολος? Είναι εύκολο να συνεργαστείτε, είναι εύκολο να συμφωνήσετε? Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή καρδιά. Βλέπετε που κάνει με το κίτρινη γραμμή και έχει δικό του κεπάκι με τον έγκαν του. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα θέλει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό λόγο είναι δύσκολος. Απαιτητικός. Ναι, σίγουρα και πρέπει να είναι. Έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του μόνος και πάντα θέλει κάτι παραπάνω. Αν βλέπει κάποιος που δουλεύει, που δεν βλέπει, πώς λέτε, excuses. Δικαιολογίες. Να δώσει εμπιστοσύνη, σίγουρα. Σε περιπτώσεις που προέκυπτε διαφωνία σε κάποιες θέματα είτε μεταγραφών είτε απόψεις γενικότερα για την ομάδα, υπήρχαν και περιπτώσεις που πέρασε η δική σας άποψη, που δέχτηκε ενώ, που υπερίσχυσε? Σίγουρα. Πάντα πρόεδρος θέλει να ακούει αλήθεια. Δεν αρέσκει το άνθρωπος που κάνουν. Δεν ξέρω ελληνικά να λέω αυτά τα πράγματα. Θέλει πάντα να λέει ίσα και αλήθεια. Τι έγινε, για ποιο λόγο θέλει αυτό παίκτη, για ποιο λόγο. Δεν είναι θέμα τώρα λεφτά, είναι θέμα στο τέλο. Αλλά αν λέει θέλω αυτό παίκτη για αυτό ή αυτό λόγο. Αν τον πείσει, θα σου πει. Ναι, πρέπει να λέει αλήθεια. Ναι. Αν καταλαβαίνει, κάνει κάποια πράγματα πίσω του,
Δεν έχει chance να δουλεύεις πολλά χρόνια μαζί. Προτάσεις ή έστω προσέγγιση ενδιαφέρον από άλλες ομάδες είχατε σε αυτό το χρονικό διάστημα για να δουλέψετε και σε άλλες ομάδες? Είχα, αλλά να σας λέω αλήθεια, και στην Κύπρο είχα, αλλά από αρχή έλεγα έχω συμβόλαιο εδώ, ό,τι να γίνει. Ήταν ομάδες με πιο ψηλούς στόχους από την ΑΕΛ. Δεν θα σας ζητήσω να μου πείτε τις ομάδες, εντάξει, ξέρω ότι δεν θα το πείτε. Να σας λέω κάτι, αλήθεια, δεν έχει πρόβλημα. Είχε μια ομάδα που έχει ψηλούς στόχους, είχε μια ομάδα καλοκαίρι που έχει πιο μικρούς στόχους, αλλά εγώ λέω, δεν μπορώ να μιλήσω μέχρι... Προτεραιότητα ήταν η ΑΕΛ. Ναι, ΑΕΛ, και δεν είχα συμβόλαιο αυτή. Μέχρι να βλέπω τι να γίνει με το ΑΕΛ, για λόγο δεν μπορώ να κάνω κάτι, για λόγο... Ο πρόεδρος μου έδωσε ευκαιρία, έχω να έχει σεβασμό πάντα και όταν να φύγω από εδώ, ό,τι να γίνει να φύγω με τον καλό τρόπο. Και είναι ΑΕΛ, είναι μέρος της ζωής μου. Είμαι πολλά χρόνια εδώ και παίκτης και προπονητής, ό,τι να γίνει. Αλλά λέω σας, είναι άνθρωπος που θέλει πάντα κάτι παραπάνω και πιέζει και εμένα να είμαι καλύτερος. Και νομίζω, σωστό, και νομίζω όταν... Τώρα είμαι καλύτερος και έχει ευθύνη και πρόεδρος. Μάλιστα. Είπατε και πριν πολλά χρόνια στην Κύπρο, 13 συνολικά, ναι. Ποδοσφαιριστής, προπονητής, τώρα στην πρώτη ομάδα της ΑΕΛ. Θεωρώ ότι πλέον άνετα μπορεί κάποιος να πει ότι είστε άνθρωπος του κυπριακού ποδοσφαίρου με τόσα χρόνια παρουσίας εδώ, είτε ως ποδοσφαιριστής είτε τώρα από την θέση του προπονητή. Πώς βλέπετε το κυπριακό ποδοσφαίρο? Τα τελευταία χρόνια έχουμε καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Europa Champions League, Europa League. Πολλοί ωστόσο το διαχωρίζουν, λένε ότι είναι διαφορετικό, γιατί κάνουμε περισσότερο επιτυχίες για τους ξένους, με τους ξένους παίχτες που έρχονται στην Κύπρο, και το κυπριακό ποδόσφαιρο δεν έχει κάνει τόσα βήματα μπροστά όσα δείχνουν αυτές οι επιτυχίες στην Ευρώπη. Η δική σου άποψη ποια είναι σε αυτό? Εγώ νομίζω, όπως εσείς λέτε, άλλαξε επίπεδο τελευταία 10-12 χρόνια και αυτό και βοήθησε κάποιους Κυπραίους. Πιέρο Σωτηρίου μπήκε εξωτερικό για λόγω από έλεγαμε καλή πορεία. Νικόλας Ιωάννου, Λαΐφη, Κάστανος. Αυτοί δεν μπήκαν με 30 χρόνων, μπήκαν πιο, πιο μικρές ηλικίες. Και εγώ νομίζω με το πολλούς καλούς ξένους, αυτοί οι παίκτες βοηθούν και μικρούς στην ομάδα. Παράδειγμα, κάθε ομάδα έχει κάποιους νεαρούς, είμαι σίγουρος βοηθά και αυτό που κάποιοι νεαροί βλέπουν με το ποιο τρόπο δουλεύουν και σκέφτουν ξένοι παίκτες. Δεν λέω για όλους. Έχει και ξένοι παίκτες που ήρθαν και ξέρουμε δεν έδωσαν τίποτε και είναι πολύ σημαντικό όταν ομάδες φέρουν παίκτες να φέρουν κάποιος που να βοηθήσει. Παράδειγμα, δεν μπορούμε για 10-10 παίκτες να είναι όλοι Γαλλοί, αλλά να είμαστε κάπου κοντά. Υπάρχει όμως υπερβολή, θεωρώ. Δηλαδή, θα μπορούσαν ομάδες που δεν έχουν και τόσο μεγάλη οικονομική άνεση να αξιοποιούσαν ή τουλάχιστον να έδιναν λίγο περισσότερες ευκαιρίες σε Κύπριους, παρά να κάνουν διψήφιο αριθμό μεταγραφών κάθε χρόνο με πολύ χαμηλό μπάτζετ, άρα και λίγες πιθανότητες να πετύχει σε τόσους πολλούς ξένους. Σίγουρα. Σίγουρα. Και τώρα, αν βλέπουμε κάποιους νεαρούς, πρέπει όλοι να σκέφτουμε και να δώσουμε παραπάνω chance. Όχι τώρα πρέπει να βάλουμε μόνο να βάλουμε να παίξουν και στο τέλος, μετά ένα μήνα, αυτοί οι παίκτες να τελειώνουν. Πρέπει να βοηθήσουμε και να πιστεύουμε, να το έχουμε εμπιστοσύνη. Από τον φετινό απολογισμό ξεκινήσαμε ή συμμετείχαν 4 κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη. Υπήρχε η λογική, θεωρώ, εκτίμηση ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να είχαμε ακόμα μία ομάδα σε φάση ομίλων. Θεωρείτε ότι είναι αποτυχία η φετινή χρονιά για το κυπριακό ποδόσφαιρο με την Ομόνια μόνο πλέον να συνεχίζει στη φάση των ομίλων του Europa League? Αν βλέπουμε τελευταία χρόνια, ναι. Αν βλέπουμε τελευταία χρόνια, εγώ πίστευκα και από ΑΕΛ. Και με βάση τους αντιπάλους που είχαμε ή μέχρι εκεί που σταμάτησαν οι ομάδες μας. Εγώ πιστεύω και από ΑΕΛ και από όλων. Εγώ περιμένα να είναι στο group Europa League. 3 ομάδες αυτή τη χρονιά, λέω.
Εντάξει, στο τέλος ήταν ένα παιχνίδι, αυτή η χρόνια είναι λίγο... Ήταν μια ιδιαιτερότητα που ένα παιχνίδι, δεν ξέρεις πώς να πάει, πρέπει να προσέχεις. Αν σκοράρεις είναι πιο εύκολο στο τέλος. Δεν περίμενα να χάσουν και από όλων και από ελ. Γιατί θεωρείς εσύ η άποψή σου δεν είναι ανάλογη η πορεία της Εθνικής Κύπρου με το τι πετυχαίνουν οι κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη? Λέω ανάλογη γιατί εντάξει, στην Εθνική Κύπρου ξένοι καλοί να βοηθήσουν, όπως το είπες και εσύ, όπως το εξήγησες πριν, δεν υπάρχουν, αλλά σαφώς θεωρώ, εσύ θα μου πεις αν συμφωνείς μαζί μου, ότι ήταν και αυτή η λογική απέτηση στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια από την Εθνική. Εντάξει, αυτό που λέεις πριν, δεν έχουμε πολλούς, αν μπορώ να λέω, δεν έχουμε, είμαι πολλά χρόνια, δεν έχουμε πολλούς Κυπραίους που παίζουν. Κάποιοι δεν αξίζουν, κάποιοι αξίζουν, δεν έχουμε και πολλούς που παίζουν εξωτερικό. Αν βλέπετε άλλες χώρες, έχουν πολλούς, μπορώ να λέω για Σερβία παράδειγμα, έχουν πολλές παίκτες που παίζουν εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Όπως βλέπω τώρα, και δεν είμαι εγώ σίγουρος, να σας λέω αλήθεια, τώρα να λέω με το αυτό τρόπο πρέπει να δουλεύουν, δεν είμαι εγώ σίγουρος. Και εγώ πάντα σκέφτω τι πάει λάθος. Εγώ τώρα βλέπω, κάνουν πλάνο, ομοσπονδία κάνει πλάνο να βάλουν παραπάνω νεαρούς και να περιμένουν κάποια χρόνια να κάνουν κάτι διαφορετικό. Για σένα είναι σωστό αυτό το πλάνο, το πολύ νεαροί μαζί? Γιατί ήταν ένα σημείο που ασκήθηκε κριτική. Εκείνη και προσωπική μου εκτίμηση, αν θέλεις, το ότι το ξεκίνημα των υποχρεώσεων μας τώρα στο ποδάθλημα των εθνών, οι πρώτοι αγώνες, φάνηκε αυτό, η προσπάθεια δηλαδή να προωθηθούν νεαροί, αλλά εγώ χτιμώ, θεωρώ ότι θα έπρεπε να γίνει πιο σταδιακή η παρουσία πολλών νεαρών, πιο σταδιακή η ανανέωση, να μείνουν δηλαδή και στην ομάδα κάποιοι από τους πιο παλιούς, όχι απαραίτητα πολύ μεγάλη σε ηλικία, προκειμένου να βοηθηθούν περισσότερο οι νεαροί. Και εγώ πιστεύω το ίδιο. Εγώ πιστεύω το ίδιο. Νεαροί είναι καλοί, θέλουν βοήθεια, μπορούν να κάνουν κάτι διαφορά για Κύπρο, αλλά απόψη μου όχι τόσους ίδια στιγμή. Σιγά σιγά. Προκειμένου να αποκτούν και να τους βοηθούν οι πιο εμπειροί, να αποκτούν εμπειρίες. Αλλά δεν ξέρω, εσύ επειδή δούλεψες και με νεαρούς, θεωρώ ότι όταν βάζεις πολλούς νεαρούς και τα αποτελέσματα δεν έρχονται, είναι χειρότερο. Δηλαδή, τους κάνει ζημιά σε κάποια φάση. Ναι, σίγουρα. Να νιώθουν, αν μπορούμε να λέμε άσχημα, και αυτοί να νιώθουν πολύ, να έχουν δύσκολα πράγματα να συνεχίζουν, να πιστεύουν να είναι καλοί. Γι' αυτό λόγο δεν πιστεύω, όχι δεν θέλω να λέω δεν είναι καλό. Έχουν πλάνο, πρέπει να στηρίξουν αυτό το πλάνο και να έχουν ευθύνες, όπως όλοι έχουμε ευθύνες. Και εγώ έχω ευθύνη για ομάδα μου, για αποτέλεσμα, για όλα. Όλοι εμείς βλέπουμε από άλλη πλευρά. Ναι. Εγώ μπορώ να λέω, εγώ όπως όλοι οι προπονητές στην Κύπρο, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε εθνική με το κάθε τρόπο. Αν θέλουν βοήθεια, αν θέλουν άποψη μας για παίκτες μας. Υπάρχει συνεργασία πάνω σε αυτό. Υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, επικοινωνεί, αν όχι ο κύριος Βάλεμ ή πιο παλιά άλλοι προπονητές ομοσπονδιακοί, επικοινωνούν με τους προπονητές των ομάδων. Μιλούν για κάποιους παίχτες, ζητούν κάποια στοιχεία. Ο προπονητής της Εθνικής μπορεί να βλέπει έναν ποδοσφαιριστή 5 μέρες, 6, μια εβδομάδα, όσο διαρκεί η προετοιμασία και τα παιχνίδια. Ο προπονητής του στην ομάδα του τον ζει καθημερινά. Ναι. Επικοινωνούν, υπάρχει ή έγινε στο παρελθόν? Εντάξει, κάθε προπονητής έχει δικό του τρόπο που δουλεύει. Παράδειγμα, με το προηγούμενο προπονητής Μπεν Σιμών ήρθε κάτι λίγο με το Ντομπροσίνο, με τον συνεργάτη, ναι. Και ο Κάς. Και μιλήσαμε πολλές φορές. Τώρα δεν μιλήσαμε με τον προπονητή, αλλά μιλήσαμε με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό εξαρτάται από προπονητή. Εγώ είμαι ανοιχτός να βοηθήσω και να στηρίξω. Εγώ μπορώ να λέω άποψή μου, αλλά δεν είμαι εδώ να είμαι σίγουρος για όλα. Όπως αυτοί δεν είναι μαζί μου, στην ομάδα μου, να μπορούν να λένε κάποια πράγματα.
Εγώ να στηρίξω ό,τι να κάνουν. Για λόγο ζω εδώ και θέλω Κύπρο να κάνει κάτι. Αλήθεια. Τώρα, μα και είναι καλό αν για... θέλουν βοήθεια, ναι. Νομίζω κάθε προπονητής να βοηθήσει που δουλεύει τώρα στα Κυπριακά. Μα είναι και το κέρδος θα είναι και για τις δύο πλευρές. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής πάει καλά στην Εθνική, σαφώς αυτό μπορεί να το βοηθήσει και στην ΑΕΛ στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα. Και σε θέμα ψυχολογίας και παιχνίδια να πάρει. Και οι δύο πλευρές θα έχουν κέρδος. Ναι, σίγουρα. Αυτό που πολλές φορές προβάλλεται ως δικαιολογία, ότι συνήθως σε περιπτώσεις που δεν μπορεί η Εθνική να κάνει καλό αποτέλεσμα, ότι δεν παίρνουν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές πολύ χρόνο συμμετοχής. Αυτό πόσο θεωρείς ότι όντως εξαρτάται, έχει μεγάλο ποσοστό για να δικαιολογήσει τις αποτυχίες, τα αποτελέσματα που δεν είναι καλά. Εγώ μπορώ να λέω κάτι που εμείς δεν πρέπει να δώσουμε του Κυπρέους ευκαιρία για λόγο δεν να πληρώσουμε τιμωρία για Κυπρέους. Πολύ σημαντικό να δώσουμε ευκαιρία όταν είναι έτοιμη, όταν εμείς πιστεύουμε. Μπορεί κάποιος να πιστεύει είναι έτοιμη από 15 χρονών. Αξιδικών του ποδόσφαιρο είναι παγκόσμιο φαινόμενο για αυτά τα πράγματα. Όλοι ξέρουν όλα, αλλά κάνουμε και εμείς λάθη. Δεν λέω εγώ δεν έκανα. Μπορούσα να βάλω κάποιος Κυπρέος πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να δώσουμε ευκαιρία όταν είναι έτοιμοι. Όχι να δώσουμε μόνο να βάλουμε μέσα. Και τώρα βουρούν όλοι, μιλήσαμε και πριν, βουρούν όλοι, βάλτε μικρούς. Ναι, πρέπει να είναι έτοιμοι. Κάποιοι δεν είναι έτοιμοι. Σίγουρα. Εντάξει, θέλουν βοήθεια, θέλουν στήριξη. Δεν μπορώ να λέω, δεν είναι εύκολο ένας μικρός να βάλεις στα πορεία. Παράδειγμα, τώρα έχουμε αυτούς τρεις που είναι στην Ομόνια. Mm-hmm. Και ακούσατε εσείς, κύριος Μπέρκ, που λέει για Κακουλής, ακόμα δεν είναι έτοιμος. Μπορεί να κάνει καλή καρία, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Μπορεί αυτοί οι τρεις είναι... Αυτή τη στιγμή στην Ομόνια, σε διακόπτω, ο ποδοσφαιριστής από αυτό. Την κατηγορία το πούμε, νεαρών παιχτών που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι ο Μαρίνος Τζονής, ο οποίος είναι η τρίτη του χρονιά στην πρώτη ομάδα. Δεν είναι στην ίδια ευθεία, στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρουμε πού να είναι αυτοί οι δύο. Θέλουμε να είναι και όπως Τζονής, αλλά δεν ξέρεις μετά δύο χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζονής είναι έτοιμος παίχτης, δεν είναι μικρός. Είναι έτοιμος, μπράβο του. Πέρσι δεν έπαιξε καλά, πέρασε. Είχε προβλήματα Αυτό σημαίνει έχει πολύ δυνατό χαρακτήρα, πολύ δυνατός. Αν περάσει όλα και έχει ευκαιρία με το καλούς παίκτες στη Ομόνια και δεν είναι μόνο ένας από 11. Μπορεί αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος. Μάλιστα. Και καλύτερος από Μποτεάκ, παράδειγμα. Ναι. Ποιο άλλο θεωρείς ή ποια άλλα θεωρείς ότι είναι τα προβλήματα, αν θέλεις, ή τα θέματα που θα πρέπει το Κυπριακό ποδόσφαιρο να αλλάξει λίγο τον τρόπο με τον οποίο η νοοτροπία μας, αν θέλεις, η υπομονή που δεν έχουμε. Ποια είναι τα θέματα τα άλλα που το Κυπριακό ποδόσφαιρο πρέπει να τα βελτιώσει, να τα αντιμετωπίσει διαφορετικά για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα? Πρώτο και πιο σημαντικό είναι γήπεδα. Γήπεδα που δεν είναι καλά, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αποδυτήρια, έχουν 2-3 γήπεδα που είναι καλά. Ακόμα κάποιοι νομίζουν είναι όπως αγροτικό. Δεν πρέπει, παράδειγμα, προπονητής να έχει γραφείο. Παίκτες δεν πρέπει να έχουν μεγάλη αποδυτήρια, air condition και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι σημαντικό. Αν αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, να αλλάξει πολλά. Και με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στο Κυπριακό πρωτάθλημα, βλέπετε ομάδες κάνουν καλή πορεία. Αλλά αυτό είναι πρώτο. Σίγουρα θέλουμε και αν θέλουμε να βοηθήσουμε νεαρούς και μικρές ηλικίες, πρέπει να έχουν ακαδημίες καλά γήπεδα. Δεν είναι εύκολο για ένα σωματείο να κάνει κάτι, να κάνει training center για ακαδημίες. Παραπάνω ομάδες έχουν ένα γήπεδο για όλους και είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Εθνική, ισχύει αυτό που πολλοί υποστηρίζουν, ότι για να φτάσεις να φτιάξεις καλή εθνική πρέπει να καταλήξεις σε μια, ας το πούμε, αγωνιστική φιλοσοφία ή ένα ή δύο είδη τρόπου παιχνιδιού
το οποίο να εφαρμόζεται, να διδάσκεται και από τις μικρές ηλικίες, εννοώ στις εθνικές ομάδες. Άρα να ξεκινήσει δηλαδή ο Κύπριος να παίζει από το U15, ελπίδων και όλα αυτά, με ένα συγκεκριμένο ή με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους και όχι αναλόγως του κάθε προπονητή που συχνά πυκνά αλλάζουν, μέχρι να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Ή δεν μπορεί να ισχύσει πρακτικά αυτό? Είναι δύσκολο, για λόγω εδώ να αλλάξουν προπονητές και στην εθνική και στις ομάδες εύκολα, και κάθε προπονητής έχει φιλοσοφία. Αν έχουν αυτό πλάνο, πάντα πρέπει προπονητές στην εθνική και πρώτη ομάδα εθνική να είναι με το ίδια φιλοσοφία. Αν να έρθει κάποιος και θέλει να αλλάξει κάτι, δύσκολα πράγματα. Δύσκολο. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Αφήνω το τελευταίο σε σένα, ό,τι θέλεις, είτε για την ΑΕΛ, για τον κόσμο, για την ομάδα, προτού σε καληνυχτήσουμε. Εντάξει, για ΑΕΛ, για κόσμο, μπορώ και να ευχαριστήσω για αυτή τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην ΑΕΛ και να συνεχίζουμε μαζί, να μας στηρίξουν, να μας βοηθήσουν. Θέλουμε σύντομα να έρθουν να είναι κοντά παραπάνω. Έζησα πολλές καλές, καλά παιχνίδια και όλα που ήταν γήπεδο καλό. Για όλους θέλουμε να έχουμε υγεία. Αυτό με το COVID δεν ξέρω αν σταματήσει, πότε να σταματήσει, αν δεν να συνεχίζει με το, όχι μόνο με το, στο ποδόσφαιρο. Γενικότερα στη ζωή μας. Ναι. Όλα τα έχει επηρεάσει. Ναι, να τελειώνει πιο γρήγορα αν μπορεί. Και καλή επιτυχία για όλους. Όπως βλέπω μέχρι τώρα, ένα καλό πρωτάθλημα και να συνεχίζει να είναι πιο καλύτερο. Να μπορεί κερδίσει και κάθε ομάδα, και μικρή ομάδα μεγάλους. Να είναι κάτι καλό για ποδόσφαιρο. Να είναι αισιόδοξη, φίλη της ΑΕΛ, ότι σύντομα μπορεί να βρεθούν στη θέση οπαδών άλλων ομάδων που να πανηγυρίσουν πραγματικά αυτό που τους λείπει τόσα χρόνια. Εγώ λέω από πρώτη μέρα, έλεγα, όταν ήρθα, είναι πιο καλύτερος μας παίκτης κόσμο. Αν αυτός παίκτης να έρθει κοντά, αλλά να έρθει όπως ξέρουν όλοι στην Κύπρο, ναι. Ξανούνται πιθανότητες. Ναι. Μάλιστα. Τους Άγγερχες, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια και γιατί όχι στην επόμενη μας συνάντηση να έχουμε ένα ξεχωριστό λόγο για να συζητήσουμε για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, φίλες και φίλοι, και εσάς για την παρουσία σας, για την υπομονή σας. Εκπομπή χωρίς VAR θα είναι και την ερχόμενη εβδομάδα μαζί σας. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ, καλά να περνάτε. Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Sabianco Properties.